Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους του ένωση.gr. Παρασκευή, 16 Αυγούστου. Νομίζω χειρότερα δεν γίνεται. Μας έβαλε η Καζαντζόγλου σε πολύ καλή μέρα. Είναι, θεωρώ, από τις χειρότερες ημέρες που βιώνω εγώ τουλάχιστον κοντά στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Είμαστε τις επόμενες ώρες από ένα ντροπιαστικό αποκλεισμό. Όταν αποκλείται η ΑΕΚ στο δεύτερο γύρο του, στο δεύτερο προγραμματικό που δίνει στο Conference League, δηλαδή στην τρίτη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, από τη δευτεραθλήτρια Αρμενίας, δεν χωράει για το παιχνίδι καμία ανάλυση, καμία εξήγηση, καμία μελέτη στο τι πήγε καλά και στο τι δεν πήγε. Τα λέει όλο το αποτέλεσμα. Το 3-1 του πρώτου αγώνα και ότι χθες η ΑΕΚ 92 λεπτά πριν το αυτογκόλ δεν μπορούσε να βάλει γκολ στην ομάδα της Αρμενίας. Το ανάθεμα πέφτει προς όλους. Από τον κόσμο δικαιολογημένα, είτε ήταν στο γήπεδο είτε όχι, νομίζω ότι ήταν τουλάχιστον αποκρουστική εικόνα της ΑΕΚ. Εγώ θα το τοποθετήσω και για τα δύο παιχνίδια και για τους δύο γύρους των προκριματικών. Ούτε τα διπλά μάτς με την Εσκάλδες μου άφησαν καλή γεύση και ότι έχω κάτι να δω και να περιμένω. Νομίζω το έχω καταθέσει και στο blog και σε προηγούμενα βίντεο. Και στα δύο παιχνίδια με την ΟΑ επαναλήφθηκε αυτή η προβληματική εικόνα, τουλάχιστον προβληματική, η οποία εδώ δεν έφτανε και έφερε αυτόν τον αποκλεισμό. Νομίζω ότι 15 Αυγούστου το εκτός Ευρώπης προφανώς και βαραίνει πρώτον και κύρια και περισσότερο από όλους τον προπονητή. Ο Ματίας Αλμίδα ως επικεφαλής αυτής της ομάδας, όταν πιστώθηκε τα καλά του double, προφανώς πιστώνεται και τα αρνητικά. Στα αρνητικά εγώ θα βάλω και την περσινή σεζόν, στο οποίο η ΑΕΚ βάσει δυνατοτήτων δεν κατάφερε να κερδίσει αυτά που έπρεπε. Και αυτό είναι πρόβλημα διαχείρισης. Αυτός βεβαίως έφτιαξε την ΑΕΚ και του double, αλλά και την περσινή που διεκδίκησε το πρωτάθλημα. Αλλά για να λέμε την αλήθεια, κάτε με, από πέρσι το Δεκέμβριο του, από το Δεκέμβριο του 23, η ΑΕΚ για μένα κάνει βήματα προς τα πίσω. Δεν δείχνει να βελτιώνεται, δεν δείχνει να εξελίσσεται, δεν δείχνει μια προοπτική και ότι βλέπεις ένα project το οποίο, για το οποίο μίλησε και ο Αλμίδα χθες, το οποίο να εξελίσσεται. Όσο και να τον συμπαθούμε, τον αγαπάμε, τον Αλμίδα, τεράστια προσωπικότητα, ανέστησε την ΑΕΚ. Πολλά από αυτά που έγιναν και γίνονται στην ΑΕΚ φέρουν την υπογραφή του και είναι πολλά καλά, αλλά νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες δεν βλέπουμε εξέλιξη, δεν βλέπουμε αυτά που περιμέναμε βάσει ποδοσφαιρικής λογικής και η αγωνιστική κριτική τον βαραίνει, τίποτα περισσότερο. Μόνο αγωνιστική κριτική. Νομίζω δεν υπάρχει εμπάθεια προς το πρόσωπό του, δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο, γι' αυτό μπορεί να γίνει ξεκάθαρο και από εμένα, αλλά νομίζω και η πλειοψηφία του κόσμου πάνω σε αυτό στέκεται. Μόνο για αγωνιστικά δεδομένα μιλάμε και για τίποτε άλλο. Και από αυτόν περιμένουμε τώρα, εφόσον δεν υπάρχει πρόθεση από τη διοίκηση, όπως δείχνουν οι πρώτες ώρες, τουλάχιστον μετά τον αποκλεισμό για εξελίξεις, νομίζω ότι από αυτόν περιμένουμε όλοι να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να αλλάξει τα δεδομένα. Μίλησε δύο φορές και την παραμονή του αγώνα με την ΟΑ, αλλά και μετά το ματς, ότι από την Κυριακή που ξεκινάει το πρωτάθλημα περιμένει και αυτός να δει κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο. Το περιμένουμε όλοι. Έχουμε τους προβληματισμούς μας, έχουμε τις στάσεις μας, τα ερωτήματά μας. Αλλά περιμένουμε να το δούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προφανώς και δεν αποφασίζουμε εμείς, ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε οι οπαδοί. Η διοίκηση έχει το καρπούζι και το μαχαίρι. Και αυτή τη στιγμή πορευόμαστε με αυτά τα δεδομένα. Μακάρι να το γυρίσει το χαρτί, μακάρι να πάει η ΑΕΚ καλύτερα και να. Αυτό το, την εξέλιξη που δεν είδαμε τους προηγούμενους μήνες, μακάρι να λάβει χώρα τώρα, από εδώ και πέρα. Προφανώς και δεν είναι καθόλου τιμητικό για την ΑΕΚ να λέει ότι έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα και ότι προετοιμάζεται καλύτερα γι' αυτό, αλλά αυτή είναι πλέον η πραγματικότητα και με αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί. Νομίζω ότι ο Αύγουστος, οι τρεις αγωνιστικές που θα διεξαχθούν με Όφη και Λαμία στη Νέα Φιλαδέλφεια και
το εκτός έδρας παιχνίδι που ακολουθεί, αν δεν κάνω λάθος είναι τη Χλιβαδιά. Νομίζω ότι η εικόνα που θα δείξει η ΑΕΚ, νομίζω ότι θα μας δείξει και πολλά για το πού πάει το πράγμα με τον Αλμέιδα και αν αυτό σώζεται, αν αυτή η κατάσταση έχει γυρισμό και αν μπορούμε να περιμένουμε κάτι. Δάλλως θα πρέπει η διοίκηση να λάβει μέτρα για να μην θεωρείται καμένη και χαμένη αυτή η χρονιά. Είναι βαριές κουβέντες. Νομίζω ότι έχουν υποθεί πολλές φορές από χθες το βράδυ, που μετά τον αποκλεισμό. Αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και ο ίδιος Αλμέιδα ότι εδώ που φτάσαμε δεν μπορεί η ανάλυση να μην έχει τέτοιες παραδοχές, τέτοια στοιχεία, τέτοιους χαρακτηρισμούς. Αντιλαμβάνεται και ο ίδιος στο ποδόσφαιρο τα έχει ζήσει πολλές περισσότερες φορές. Υπάρχουν και αυτά, υπάρχουν και πολύ κακές στιγμές. Ο ίδιος μίλησε για ενότητα, αλλά νομίζω ότι χωρίς αποτελέσματα το καλό κλίμα δεν θα μπορεί να επανέλθει, να γυρίσει έξω στον ίσιο δρόμο. Την Κυριακή αρχίζει γενομένως από το μάτς με τον Όφη, χωρίς κόσμο, πολύ επικίνδυνο μάτς από όλες τις πλευρές, εντός και εκτός γηπέδου. Περιμένουμε να δούμε τουλάχιστον μια διαφορετική ΑΕΚ και να δούμε κάποια στοιχεία που να μας λένε ότι εδώ μπορεί να είναι η κατάσταση αναστρέψιμη. Θα πάμε στα ερωτήματά σας, είναι πολλά, προσπαθώ να τα απαντήσω όλα. Είναι πάρα πολλά, δεν πειράζει. Δικαιολογημένα είναι και η αγανάκτηση του κόσμου και τα ερωτήματα και η πίκρα και η απογοήτευση είναι πάρα πολλά, είναι μεγάλη. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και τουλάχιστον εδώ στο ενός.gr δεν έχουμε μάθει ούτε να έχουμε δείξει ποτέ ότι κρυβόμαστε και ότι και στις δύσκολες στιγμές μπορούμε να βγαίνουμε και να μιλήσουμε σωστά και όρημα για, για αυτά που πιστεύει ο καθένας, είτε συμφωνούμε είτε όχι. Ο φίλος Φ21, τι να ρωτήσουμε, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε χθες. Και για κάποιους είναι άλλη μια μέρα στη δουλειά. 3 χρόνια ίδια ομάδα και δεν μπορούσαν να βγάλουν ένα αυτοματισμό. Έχουμε ένα σεντερφόρ που έγινε κατά συνθήκη, που παίζει ένα παιχνίδι και ξαναπαίζει ένα μήνα. Από αυτό που είπες, φίλε, εγώ θα κρατήσω το 3 χρόνια ίδια ομάδα και δεν μπορούσαν να βγάλουν ένα αυτοματισμό. Πιο ανησυχητικό πράγμα από αυτό δεν μπορούσα να δω. Ο Αλμέιδα στηρίχτηκε σε αυτούς τους δύο προγραμματικούς γύρους σε παίκτες που ήταν μαζί τα προηγούμενα χρόνια και η εικόνα τους ήταν λες και τους είχες μαζέψει 4 μέρες πριν και ξεκινούσατε την προετοιμασία και παίξατε και ένα φιλικό και μαζευτήκανε και δεν ήταν η ομάδα, δεν είχε συνοχή, δεν είχε δέσιμο και παίζανε πολλές φορές ο καθένας με ατομικές ενέργειες, πολλές εύκολες λάθος πάσες, πολλά ανησυχητικά σημάδια για την εποχή και για τα δεδομένα του ότι η ΑΕΚ εμπιστεύτηκε παιδιά τα οποία έπαιξαν αρκετά μαζί τα προηγούμενα χρόνια. Και θεωρώ ότι είχε πρόβλημα στο κομμάτι της φρεσκάδας. Η ΑΕΚ δεν προετοιμάστηκε κατάλληλα για αυτά τα παιχνίδια. Θεωρώ εγώ ότι το πήγε λάθος το έργο στο κομμάτι ότι ίσως να υποτίμησε λίγο. Και εδώ θα προσθέσω και την απόφαση της ΑΕΚ. Αλμέιδα στελεχών, δεν ξέρω πώς πήγε το μπαλάκι. Είδε 30 παίχτες ο Αλμέιδα για τη θέση του δεύτερου φορ, του εισάξιου με το Λιβάη center φορ. Και η ΑΕΚ πήγε σε 2 προγραμματικούς γύρους έχοντας πίσω από τον Γκαρσία τον κανέναν και αναγκάζοντας και τον Τζούμπερ και τον Άμπραμπατ κάποιες στιγμές να παίξουν κατά συνθήκη center four. Χθες ο Τζούμπερ για ολόκληρο το παιχνίδι δεν είναι center four, έχει καλά τελειώματα, έχει καλές τοποθετήσεις κάποιες στιγμές μέσα στην περιοχή, αλλά επουδενή δεν είναι center four και νομίζω ότι η ΑΕΚ αυτό το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά, διότι πιστεύω ότι έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, θα μιλήσω μόνο για τη revenge, με ένα κανονικό center four περιοχής η ΑΕΚ θα έχει πολλές περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί. Ο φίλος ο Δημήτρης 88, είμαι 58 χρονών, έχω βαρεθεί να βλέπω την ΑΕΚ να παίρνει τελειωμένους παίκτες 30 φεύγα, να τους πληρώνει και μετά να τους αφήνει ελεύθερους. Δεν κάνεις ομάδα έτσι, το ίδιο λάθος πάλι και πάλι, μέχρι πότε θα κοροϊδεύουν κάποια λαμό για τον κόσμο και κάποιοι να τους κάνουν πλάτες όλοι αυτοί οι παίκτες τώρα που είναι πάνω από 32, ποιος θα πουληθεί και πόσο και πόσοι. Εντάξει, την πρώτη χρονιά του Αλμέιδα οι έμπειροι βγήκανε μπροστά και βοήθησαν μια ομάδα που είχε τεράστια προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια. Βοήθησε πάρα πολύ και το σχέδιο του Αλμέιδα, ευθυνδίαζε τους αντιπάλους. Από την πρώτη χρονιά και μετά
μετά το ιστορικό ντάμπλι και το πολύ καλό ποδόσφαιρο που θαύμασε όλη η Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, μετά τους πρώτους μήνες, νομίζω ότι η ΑΕΚ κάνει βήματα προς τα πίσω. Δεν έγινε η απαραίτητη ανανέωση και φέτος και στα προκριματικά, να πω την αλήθεια, περίμενα περισσότερα νέα πρόσωπα. Με ανησύχησαν, ήταν ανησυχητικά σημάδια και οι ανανεώσεις του Άμαραμπα, του Χατζησαφή και του Κάλενς, παικτών μεγάλων σε ηλικία, 30 πλάς μεγάλων, όχι 35 και. Ο Άμαραμπα είναι σε αυτήν την κατηγορία. Αλλά νομίζω ότι με αυτές τις ανανεώσεις η ΑΕΚ κάπως εγκλωβίστηκε, τις έκανε γρήγορα, εγκλωβίστηκε και θεωρώ ότι την οδήγησαν σε λάθος δρόμους πάνω στο σχεδιασμό της. Τώρα για να πουληθούν πάνω από 30 και 32 παίκτες, θεωρώ ότι πρέπει να το ξεχάσουμε. Ο Βασίλης S. Καλησπέρα. Η ομάδα παρουσιάζει από πέρυσι καθοδική πορεία με αποκορύφωμα το σημερινό συνοθήλευμα. Πού οφείλεται αυτή η πτώση, μπορεί να αλλάξει ή χάθηκε η χρονιά, πώς μπορεί να αλλάξει με αλλαγές σε στελέχη και παίκτες? Αυτή η πτώση προφανώς και έχει δύο άξονες στο κομμάτι των ευθυνών. Υπάρχει το αγωνιστικό κομμάτι, οι ευθύνες, υπάρχει και το κομμάτι του σχεδιασμού. Αυτά τα δύο παντρεύονται και προφανώς βλέπουμε αυτή την κακή εικόνα. Για να αλλάξει τώρα η χρονιά, νομίζω ότι εφόσον υπάρχει τώρα κάποια δραματική αλλαγή, νομίζω ότι πορευόμαστε με την ελπίδα ο Αλμίδα να γυρίσει το χαρτί. Εκεί ποντάρουμε τα πάντα, τουλάχιστον για αυτά τα παιχνίδια όπως αντιλαμβάνομαι, τα πρώτα του πρωταθλήματος, εφόσον δεν υπάρχουν κι άλλα σε άλλες οργανώσεις. Δεν ξέρω αν χάθηκε ή αν μπορεί να σωθεί η χρονιά μετά από αυτό που έγινε πέρσι με τον Ολυμπιακό, που έκανε πολλά ποδοσφαιρικά παράδοξα κόντρα στη λογική και στο τέλος πανηγύρισε ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν ξέρω αν μπορεί να χαθεί. Νομίζω ότι είναι λίγο πρόωρο να χαθεί και θα είναι και κακό και αρνητικό για τη διοίκηση να πιστέψει ότι χάθηκε. Η διοίκηση θα πρέπει να πιστέψει ότι η χρονιά είναι ακόμα στην αρχή και να κάνει όλα αυτά που πρέπει για να σωθεί η νυν χρονιά. Αναφορικά τώρα που μου λες για αλλαγές σε στελέχη, μιλάμε για μια νέα ιδιοκτησία. Ο Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε με το στελεχειακό δυναμικό που είχε από πριν ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Το εμπιστεύτηκε τουλάχιστον σε αυτούς τους πρώτους μήνες. Περιμένουμε να δούμε. Όταν τελειώσει λογικά και η μεταγραφική περίοδος μέσα Σεπτέμβρη, να δούμε από εκεί και πέρα τι έχει αποφασίσει, τι έχει κρίνει, πώς έχει κρίνει το έργο του καθενός και αν είναι ευχαριστημένος για να τους διατηρήσει στις θέσεις τους. Προφανώς κάποια στιγμή και θα αρχίσει να προσθέτει και ο ίδιος στελέχη, ίσως εκεί υπάρξουν και κάποιες αποχωρήσεις, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πρόημα να το δούμε. Εν μέσω μεταγραφικής περίοδου να φεύγουν υψηλόβαθμα σημαντικά στελέχη από την ΑΕΚ. Είτε θεωρούμε εμείς ότι κάνουν ή δεν κάνουν τη δουλειά. Νομίζω ότι δεν μπορεί η ΑΕΚ τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα να κάνει πολλές αλλαγές σε αυτό το κομμάτι. Τώρα για παίχτες, εφόσον ο Αλμίδα μίλησε για μεταγραφές εκτός του δεύτερου center for, ότι δεν μπορούν να προσθεθούν άλλοι παίχτες, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν αποχωρήσεις αν θέλουμε να δούμε καινούριους παίχτες. Εγώ επιμένω και εστιάζω τα αγωνιστικά προβλήματα στο επίπεδο της ενδεκάδας και στο αριστερό άκρο της άμυνας και στο θέμα του χαφ, του αμυντικού χαφ, αλλά και στα στόπερ. Νομίζω ότι εκεί χρειάζεται περισσότερο ταχύτητα η ΑΕΚ, πολλά αμυντικά κενά, πολλοί χώροι, πολλές επικίνδυνες αντεπιθέσεις από τους αντιπάλους και θεωρώ ότι αυτές οι τρεις θέσεις μετά το φορ είναι που θα πρέπει να εστιάσει η ΑΕΚ την ενίσχυσή της. Το πώς θα γίνουν, με τι θα γίνουν και ποιοι θα αποχωρήσουν, δεν το ξέρω. Δουλειά της ΑΕΚ είναι, αν έχει εντοπίσει και η ίδια πρόβλημα εκεί, να βρει τον τρόπο, αν γίνεται μόνο με αποχωρήσεις, να αποχωρήσουν παίκτες, να πουληθούν παίκτες, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε και πωλήσεις στην ΑΕΚ για παίκτες που δεν θεωρεί ότι πλέον ταιριάζουν στο πλάνο. Είτε είναι οποιοδήποτε, είναι ο Σιμάνσκι, είτε είναι ο Μουκουντή, είτε οποιοδήποτε άλλος μπορεί να πουληθεί και να φέρει κάποια χρήματα και να υπάρξει αντικαταστάτηση. Έτσι γίνεται στην αγορά. Και η ΑΕΚ δεν έχει μπει σε αυτό το παιχνίδι όπως θα έπρεπε. Ακόμα και πόνισε μόνος του την έφερε την πρόταση. Δεν πήγε η ΑΕΚ στην αγορά να δει πώς μπορεί να πουλήσει τον παίκτη. Σε αυτό έχουμε μείνει πίσω. Θα πρέπει, θεωρώ, αν θέλει όντως και η ίδια με απόφαση του προπονητή να ενισχυθεί εκεί, θα πρέπει να κινηθεί και στο κομμάτι των πωλήσεων. Φίλος ο Al Conan 21. Εμείς ρωτάμε, εσείς απαντάτε αυτά που θέλετε και η ζωή συνεχίζεται. Ρωτήσεις πραγματικές προς τις κατευθύνσεις που πρέπει, πότε θα γίνουν, σας ενδιαφέρει τι γίνεται μέσα στην ομάδα ή απλά περνάνε οι μέρες
και να πηγαίνουμε παρακάτω και το γράφω σε σένα που μαζί με τον Αρνότογλου είστε οι τελευταίοι των αξιοπρεπών. Αυτό το κόνσεπτ του βίντεο έχει ερωτήσει από εσάς και απαντήσει από εμάς. Ούτε εγώ μπορώ να αποφασίσω ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει, ποιος κάνει, ποιος δεν κάνει, τι μεταγραφές θα έρθουν, δεν είμαι ειδικός. Υπάρχουν ειδικοί που πληρώνονται στην ΑΕΚ αυτό και αυτοί κρίνονται πάντα με αγωνιστικά κριτήρια και με βάση την θέση τους και τι απαιτήσεις έχει, τίποτα περισσότερο. Συζήτηση κάνουμε, ανάλυση κάνουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι παραπάνω. Πάντως υπάρχουν και αρμόδιοι που διαβάζουν και τις ερωτήσεις σας και τις απαντήσεις και υπάρχει μια ζήμωση. Τώρα κατά πόσο με αυτό βοηθούν στις αποφάσεις, δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό για τους τελευταίους αξιοπρεπών θεωρώ όλους τους αδέλφους αξιοπρεπείς, οπότε δεν συμφωνώ σε αυτό. Είναι όλα τα παιδιά αξιοπρεπείς, ο καθένας έχει τη γνώμη του, κρίνεται γι' αυτό και ως εκεί δεν νομίζω ότι πρέπει να μπαίνουμε σε χαρακτηρισμούς σας παρακαλώ. Ο επόμενος φίλος. Καλησπέρα Τάσο, από όσο είδαμε ως τώρα η ΑΕΚ δεν ήταν στο πικ της ή έστω κοντά σε αυτό για να χτυπήσει την είσοδό της στη League Phase του Conference League. Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν πολύ το πικ της ή έστω κοντά για να χτυπήσει την είσοδό της στο League Phase. Τουλάχιστον για τα πραγματικά που έδωσε. Νομίζω ότι απλά μια σοβαρή και συγκεντρωμένη ΑΕΚ που θα έκανε τα βασικά θα παίρναγε και τις κάλτες, θα παίρναγε και την ΟΑ. Απλά θα πρέπει να είναι σοβαρή και όρημη στο πρώτο παιχνίδι, τίποτα παραπάνω, ούτε το πικ της. Γιατί στο πικ της προφανώς η ΑΕΚ μπορεί να πάει στην Αρμενία και να κερδίσει 0-5 την ΟΑ και να έρθει εδώ πέρα και να την κερδίσει 5-6-0. Και το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και την επόμενη φάση με την Ρουζομπερό που πέρασε με τη Χάιντουκ. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα έφτανε, ότι χρειαζόταν το πικ της έτσι όπως εξελίχθηκε το ευρωπαϊκό καλοκαίρι της ΑΕΚ. Και αυτό είναι το ακόμα πιο στενάχωρο. Ότι δεν χρειαζόταν να κάνει. Να φτάσει στο πικ της. Πιστεύεις πως έγινε κακός προγραμματισμός, κακός σχεδιασμός από το τεχνικό επιτελείο? Θεωρώ υπάρχει κακός σχεδιασμός και προγραμματισμός και για τις μεταγραφές και για μια προετοιμασία που για μένα το είπε και ο ίδιος Αλμίδα. Έτσι όπως εξελίχθηκε, είχε μόνο μισή ομάδα να δουλέψει στην προετοιμασία, δεν είχε πάρα πολύ ουσία και νομίζω ότι αυτό έκανε κακό στην ομάδα εν συνεχεία που μπήκαν οι παίκτες, δεν ήταν έτοιμοι. Δεν είχαν δουλέψει σωστά, είχαν έρθει και από επιβάρυνση διοργανώσεων, προετοιμασίας με εθνικές και έτσι ήταν ακόμα πιο δύσκολο και επιβαρύνθηκαν. Ίσως θα έπρεπε να γίνει κάποια καλύτερη θεώρηση των πραγμάτων αναφορικά με την κατάσταση του κάθε παίκτη και να δουλεύει ξεχωριστά σε κάποια κομμάτια. Γιατί προφανώς άλλη καταπώνηση και προπόνηση χρειάζεται ο Βίντα και άλλη ένας νεότερος π.χ. ο Πινέδα ή κάποιος άλλος παίκτης. Έδειχναν σαν να μαζεύτηκαν εχθές μετά από δύο μήνες αποχής και δεν μπορούσαν να ανταλλάξουν τρίτη σωστή πάσα. Το είπαμε και πριν. Αυτοί που έχουν τον σχεδιασμό στο τεχνικό κομμάτι των προπονήσεων δεν θα πρέπει να κάνουν και μαθήματα τακτικής εκτός από γυμναστήριο και βάρη. Είμαστε οι μοναδικοί που δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά ένα play-out. Στο τεχνικό κομμάτι των προπονήσεων, το κομμάτι της φυσικής κατάστασης το έχει ο Γκίντο Μπονίνι. Αυτός είναι ο επικεφαλής. Του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ο Ματίας Αλμίδα. Και στο τεχνικό κομμάτι είναι ο Ματίας Αλμίδα με τους βοηθούς του. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος, είναι μόνο το τεχνικό team του Αλμίδα που αποφασίζει για το πώς θα κινηθεί η προπόνηση, ο προγραμματισμός, οι επιβαρύνσεις, οι μετρήσεις. Υπάρχουν και στελέχη τα οποία είναι κοντά και βοηθάνε και είναι και χρόνια στην ΑΕΚ, αλλά προφανώς οι αποφάσεις παίρνει ο Ματίας Αλμίδα με τους συνεργάτες του για αυτή και έχουν την ίδια την ευθύνη. Ο φίλος ο Τζόρτζ, καλησπέρα Τάσο, το project που δουλεύει και πιστεύει ο Αλμίδα, ποιο είναι? Δουλεύει κάτι, βγάζει κάποιο στυλ παιχνιδιού και αν θεωρήσουμε ότι του αρέσει το man-to-man και το high pressing, γιατί δεν ζητάει άλλους παίκτες. Στο διατάφτα, πρόπερση του καπέλωνε όλους Αλμίδα και έκρυψε τα προβλήματα κάτω το χαλάκι. Συμφωνώ 100%. Τώρα που έχει θολώσει, κατά τη γνώμη μου, το έχει χάσει το παιχνίδι και να το στηρίξουμε, αλλά αν ισχύει ότι δεν πάμε σε δραστικές αλλαγές στο roster, τότε γρήγορα θα αποχαιρετήσει. Η στήριξη θα πρέπει να είναι έμπρακτη με αλλαγές σε στελέχη και παίκτες. Αν δεν θέλει καλύτερους παίκτες, το καλό. ΑΕΚ είμαστε, όχι Αλμίδα. Προφανώς. Η ΑΕΚ είναι πάνω απ' όλα, όχι ο Αλμίδα. Και αν δεν μπορεί ο ίδιος να γυρίσει την κατάσταση, θα αντιληφθεί και ο ίδιος ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει άλλο εδώ γιατί θα δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, η στήριξη που έχει δώσει η διοίκηση Ηλιόπουλου, ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος, είναι πιο έμπρακτη. Δεν γίνεται. Πείτε μου τι θέλετε, να το φέρω. Λαμέλα, Περέιρα, Αστρακώσα, έχει κάνει πολύ σημαντικές μεταγραφές στην αγορά του Κοϊτά. Έχει δείξει και διάθεση να γίνουν κι άλλες. Μια και είχε παγώσει για αρκετό διάστημα τα μεταγραφικά της μετά το Λαμέλα. Τώρα σιγά σιγά ξανακοίταξε για φόρ και αριστερό μπακ. Να δούμε
τι θα γίνει στο τέλος. Είπαμε, δεν αποφασίζουμε εμείς, ούτε εμείς ορίζουμε τους χρόνους των μεταγραφών. Έχει μιλήσει και ο ίδιος ο Αλμέιδα στις τελευταίες συνεντεύξεις τύπου για τα μεταγραφικά, οπότε μπορείτε να τρέξετε εκεί για πιο εξειδικευμένες απαντήσεις. Προφανώς και θα θέλει καλύτερους παίκτες. Στο κομμάτι του Σεντεφό, προφανώς και θέλει ένα παίκτη που θα είναι εισάξιος του Λιβάη Γκαρσία. Από εκεί και πέρα, το ότι δεν είναι πιεστικός στο να έρθει αριστερό μπακ και ένα χαφ για να ανέβει επίπεδο η ΑΕΚ και για ένα στόπερ που θα περίμενα εγώ, για μένα είναι κάτι προβληματικό ως προς τη λειτουργία της ομάδας. Το αν έχει θολώσει, εντάξει, προφανώς όλα αυτά που συμβαίνουν δεν μπορεί να έχουν και τον Αλμέιδα στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση και πνευματική. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που πρέπει να διαχειριστεί. Μίλησε και ο ίδιος χθες για όλο αυτό που πλέον καλείται να διαχειριστεί. Πρέπει να έχει καθαρό μυαλό. Νομίζω οι επόμενοι αγώνες του πρωταθλήματος, ένας-ένας, θα μας δείξουν και αν ο Αλμέιδα μπορεί να το γυρίσει και σε τι πνευματική κατάσταση είναι και αν μπορεί όλο αυτό που περιγράφεις να το σώσει. Πάντως, το σημαντικό είναι ότι η ΑΕΚ έχει μια διοίκηση που έχει διάθεση να ενισχύσει την ομάδα, να σώσει τη χρονιά αυτή μετά τον αποκλεισμό της Ευρώπης και νομίζω ότι για μένα είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί πέρα, είτε είναι ο Αλμέιδα είτε κάποιος άλλος, η ΑΕΚ αργά ή γρήγορα θα τον βρει το δρόμο της. Το ζήτημα είναι να γίνουν όλα αυτά που πρέπει από το προπονητικό team και από τα στελέχη στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Η διοίκηση δεν ψάχνει παίκτες, δεν βρίσκει παίκτες, υπάρχουν εξειδικευμένα στελέχη γι' αυτό και η συνεργασία αυτών με τον Αλμέιδα θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική, πιο προσοδοφόρα για την ομάδα και να γίνεται και στους σωστούς χρόνους, θα πω εγώ. Γιατί τα καλοκαιρινά πραγματικά, όσο τα υποτιμάς, πλέον οι ελληνικές ομάδες εν πωλής θα πρέπει να στηρίζονται σε αυτά, διότι το καλοκαίρι ξεκινά πολύ νωρίς και δεν μπορείς να προσθέτεις σημαντικούς παίκτες αργότερα, διότι τα προκριματικά πλέον κρύβουν κινδύνους. Η ΑΕΚ την πάτησε φέτος. Πριν 3 χρόνια την πάτησε από τη Βελέζ, φέτος από την ΟΑ. Και νομίζω ότι αυτά είναι παθήματα και μαθήματα. Θα πρέπει να γίνουν μαθήματα. Το δεξί εξτρέμ, καλησπέρα Τάσο. Από τις περσινές αναφορές για εσάξεις ενδεκάδες στο χθεσινό Βατερλό, τι πιστεύεις πήγε λάθος στο θέμα της λειτουργίας του κλαμπ? Εσάξεις ενδεκάδες. Και πέρσι, τέτοια εποχή, ανέλυα το πόσο πλήρης είναι η ΑΕΚ μπροστά με όλους αυτούς τους παίκτες που είχε διατηρήσει και είχε προσθέσει και τον Πιζάρο. Και τον Πόνση είχε προσθέσει. Τι πιστεύεις ότι πήγε λάθος στο θέμα λειτουργίας του κλαμπ? Αυτό που είπα πριν. Είναι ο μεταγραφικός σχεδιασμός και η υλοποίησή του μαζί με τα αγωνιστικά προβλήματα. Δεν θεωρώ ότι φταίει ένα κομμάτι, δεν θεωρώ ότι φταίει ένας, δεν θεωρώ ότι φταίει μόνο ο Αλμέιδα 100% για αυτό που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ. Θεωρώ ότι φταίνε και στελέχη της ομάδας που όπως πιστώθηκαν τα καλά στο double, έτσι πιστώνονται και τα αρνητικά τώρα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και έτσι είναι και το δίκαιο, να είμαστε σωστοί. Και θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει να... εκεί κάπως είναι και τη σκέψη και της ιδιοκτησίας. Συμφωνείς ότι πρέπει να υπάρξουν άμεσες αποχωρήσεις παικτών από την ομάδα, παραχώρηση μετανισμού, λύση συμβολέων λόγω αποκλεισμού από την Ευρώπη? Αν η αποσυμφόρηση του ρόστερ με κάποιους παίκτες, είτε με δανεισμό, είτε με αποδέσμευση, με πώληση, ξέρω εγώ κάπως, φέρει παίκτες, εννοείται. Και είπα και πριν τις θέσεις, εννοείται. Η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει μόνο με την απόκτηση σέντερφορ. Και νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι όπως το λέω. Να δημιουργηθεί ένα καινούριο σφιχτό σχήμα και να δοθεί το μήνυμα ότι η ανοχή τελείωσε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται νέο μήνυμα γιατί η ανοχή τελείωσε. Πήγε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης στα Σπάτα μετά το πρώτο μάτς με την ΟΑ. Τους έδωσε την ευκαιρία στο δεύτερο να το διορθώσουν και είδαμε το τι έγινε χθες. Δεν νιώθει, από όσο γνωρίζω, και δεν είναι και δεν νιώθει ο κύριος Ηλιόπουλος πολύ άνετα. Αντιθέτως, είναι έντονα προβληματισμένος και για αυτό που έγινε, αλλά και ότι μετά την παρουσία του στα Σπάτα, είδαμε αυτό που έγινε χθες. Το πώς θα αντιδράσει και τι αποτέλεσμα θα έχει η πολιτική του σε συγκεκριμένα πράγματα θα το δούμε. Είναι και ένας νέος παράγοντας στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει και εμπειρία ούτε από εμάς από εικόνες του, ούτε και ο ίδιος από το παρελθόν στο ποδόσφαιρο για να μπορούμε να ερμηνεύσουμε κάποια πράγματα νωρίτερα.
Ο φίλος ο Κατερίνοβιτς, καλησπέρα Τάσο. Έχουμε 13 παίκτες και 3 θέσεις πίσω από το φόρο. Πώς θα τους βολέψει ο Αλμίδα με ένα μάτς την εβδομάδα? Προπονητής είναι. Αυτός έφερε κάποιους παίκτες. Και Λαμέλα Περέιρα είναι οι παίκτες του. Έφερε και τον Ντουμπάτζο, είναι έγκρισή του. Το πώς θα τους βολέψει τώρα τους μπροστά, δουλειά του είναι. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Δουλειά του είναι. Αν κάποιος δεν του κάνει, μπορεί να μιλήσει με τη διοίκηση και να βρεθεί μια λύση, είτε με αποχώρηση με λύση συμβολέου, είτε με δανεισμό, είτε με πώληση. Αυτή είναι η δουλειά της διοίκησης και αυτή είναι η δουλειά του προπονητή. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ο φίλος ο Γιώργος Καριώτης. Τάσο, καλησπέρα. Πρώτο συγχαρητήρια για αυτό που έβγαλε ο Ματίας προς το πρόσωπό σου. Έψαχνε χθες ένα σύμμαχο και τον βρήκε στο πρόσωπό σου στη συνέντευξη τύπου, κάτι που σε τιμά. Δεν νομίζω ότι έψαχνε σύμμαχο χθες ο Αλμίδα και δεν νομίζω ότι χρειάζεται και σύμμαχο ο Αλμίδα. Τεράστια προσωπικότητα στο ποδόσφαιρο. Αλίμονο αν χρειαζόταν εμένα. Απλώς με γνωρίζει από τις προετοιμασίες. Έχουμε μια περισσότερη οικειότητα και έχουμε μιλήσει λίγο παραπάνω. Δεν νομίζω ότι πάντως με έψαχνε. Επουδενή. Δεύτερον, πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε απεριόριστα τον Ματίας, ώστε να είναι προπονητής μας τουλάχιστον μέχρι το τέλος του συμβολέου του. Έτσι κάνουν οι οργανωμένες ομάδες όταν έχουν το τιμόνι τους έναν άνθρωπο που αποδεδειγμένα μπορεί να σε φέρει στην κορυφή. Η στήριξη των Αλμίδα είναι αυταπόδεικτη εφόσον είναι προπονητής στην ΑΕΚ ακόμα. Δηλαδή υπάρχει στήριξη από τη διοίκηση. Νομίζω ότι το μέχρι το τέλος του συμβολέου του, μέχρι το 28, τα αποτελέσματα σε κρατάνε. Τους προπονητές τους κρατούν τα αποτελέσματα. Αν τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που πρέπει και η εικόνα δεν είναι καλή, δεν μπορεί η διοίκηση να προσπαθεί με τον ίδιο προπονητή να περάσει μέσα από τοίχο. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να υπάρξει μια λογική, μια προστασία της ομάδας για να μην καταστραφούν τα πάντα. Τρίτον, επειδή μπορεί αθλητικά να είμαστε εντάξει πριν τις 9, αλλά ποιοτικά είναι δεδομένο ότι στην άμυνα και στο εξάρι πρέπει να βελτιωθούμε, βλέπεις να γίνονται αποχωρήσεις αμυντικών και αγορά καινούριων θέσεων τους. Τα είπαμε. Αν κρίνει ο coach ότι πρέπει να αποχωρήσουν, να έρθουν οι καινούριοι παίκτες και αυτό θα γίνει μόνο με αποχωρήση άλλων, να γίνει άμεσα. Είτε με πωλήσεις, είτε με αποδεσμεύσεις, με οποιοδήποτε τρόπο. Εγώ είπα ότι η ΑΕΚ χρειάζεται, εκτός του φορ που έχει αποφασιστεί να έρθει, και ελπίζω να είναι μια κίνηση η οποία θα κάνει τη διαφορά, ακόμα και χωρίς Ευρώπη, το περιμένω. Περιμένω και αριστερό μπακ και εξάρι και στόπερ. Αυτές είναι οι θέσεις που θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει πρόβλημα. Στόπερ με ταχύτητα, λείπει στην ΑΕΚ. Εξάρι που θα είναι σημείο αναφοράς για την ομάδα, που θα μπορεί να είναι κολόνα, να κουμπά. Ένας παίκτης ο οποίος θα είναι box to box και θα μπορεί να καλύπτει πολλούς χώρους, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να παίξει με δύο οργανωτικούς μέσους, όπως το δοκίμασε χθες ο Αλμίδα με τον Λιούμπιτς και τον Μάνταλο. Και ανεξαρτήτως προσώπων και το πώς πήγαν χθες, εμένα μου κάνει. Είναι ένα σχέδιο που θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΚ. Επιθετικά, οργανωτικά και σε επίπεδο παραγωγής φάσεων. Αυτά λέω εγώ. Παναγιώτη Σες, καλησπέρα Τάσο. Μπορείς να αναφέρεις τι θέματα αγωνιστικά έχει ο Χιμένες στην παρουσία του στην ΑΕΚ? Γιατί να μην τον ξαναφέρουμε πίσω, γιατί πιστεύεις δεν πρέπει να έρθει πίσω? Νομίζω τώρα ο κύκλος του Χιμένες στην ΑΕΚ έχει κλείσει. Έχει έρθει πόσες φορές, δεν νομίζω ότι μπορεί να φέρει κάτι καινούργιο ο Χιμένες στην ΑΕΚ. Τα αγωνιστικά θέματα που θυμάμαι να είχε ο Χιμένεθ ήταν ότι δημιουργούσε ομάδες και διαχειριζόταν ομάδες δίχως προοπτική και βάσεις για να σου δείξουν κάτι την επόμενη χρονιά, ότι μπορεί να προσθέτεις πράγματα, να χτίζεις και τέτοια. Θυμάμαι ότι πάντα διαχειριζόταν καλύτερα τις καταστάσεις όταν έμπαινε μπροστά σαν Κασκαντέρ περίπου στα μέσα της χρονιάς. Αν και την χρονιά που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα είχε κάνει προετοιμασία, να πούμε την αλήθεια. Αλλά έβλεπες ότι ήταν περισσότερο ομάδα μιας χρήσης, μιας χρονιάς και δεν δημιουργούσε την προοπτική και έτσι κάπως δεν έφτιαξε καλύτερα το όνομά του Χιμένες στην Ελλάδα. Ο Τεό 2303. Εμείς ρωτάμε, εσείς απαντάτε. Ερωτήσεις κανονικές από τους δημοσιογράφους της ΑΕΚ θα γίνουν και πρέπει. Όλα βανταδόρ και σε ρωτήσει τον κότσο, όλο καταρχήν καλησπέρα. Και από ζουμί νερό. Δεν σας πνίγει εσάς την αγόρια να του κάνετε τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν. Καλά τα tweets, καλά τα άρθρα, αλλά ως εκεί δεν φτάνει. Νομίζω και ερωτήσεις γίνονται. Και ανησυχία έχουν και οι δημοσιογράφοι, γιατί οι περισσότεροι που γνωρίζω εγώ και τους γνωρίζω δύο δεκαετίες είναι φίλοι της ΑΕΚ. Οπότε προφανώς ανησυχούν και επικραίνονται και στεναχωρούνται στα σχήμα αποτελέσματα. Και μια χαρά ερωτήσεις γίνονται και δεν υπάρχουν και θεωρώ
αβανταδόρικες. Αν δεις λίγο τη συνέντευξη τη χθεσινή που υπάρχει στο YouTube, αλλά και την προχθεσινή, θα δεις ερωτήσεις οι οποίες βγάζουν ειδήσεις και σκοπός δεν είναι να στριμώξουμε τον προπονητή ή τον συνεντευξιαζόμενο. Σκοπός είναι να βγάλουμε ειδήσεις και να βγάλουμε και εξήγηση και ανάλυση. Σου λέει ο προπονητής, τώρα αν δεν σου κάνει η απάντηση του προπονητή, προφανώς και δεν ευθυνόμαι εγώ. Νομίζω πάντως ότι και χθες έγιναν ερωτήσεις που βγάζουν κάποια συμπεράσματα για το πώς το έχει στο μυαλό του ο Αλμέιδα. Καθώς και οι ειδήσεις, τουλάχιστον στα μεταγραφικά, βγήκαν κάποια πράγματα χθες. Οπότε θεωρώ ότι είναι άστοχο το σχόλιο σου, φίλε. Αντιγάιδαρος, Τάσο, αν η ΑΕΚ απολύσει τον Αλμέιδα, ποιο είναι το ποσό της ρήτρας που πρέπει να πληρώσει? Αν θυμάμαι καλά, με το νέο συμβόλαιο που έκανε, την επέκταση μέχρι το 28, είναι αρκετά μεγάλο το ποσό της ρήτρας. Μπορεί να φτάνει και τον ετήσιο μισθό του Αλμέιδα. Δεν είναι μικρό ποσό. Μακάρι να μην χρειαστεί να φτάσουμε εκεί, σε αυτή τη αναλύση. ΑΕΚάρχης, καλό απόγευμα. Τίθεται θέμα προπονητή για σένα? Με βάση το ρεπορτάζ, όχι τι θέλω εγώ, με βάση το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή σήμερα, δεν θεωρώ ότι η διοίκηση έχει αποφασίσει να κινηθεί σε αλλαγή προπονητή. Για μένα, ναι, λέει ο φίλος, δεν γίνεται να πορευτούμε ένα προπονητή που εδώ και ένα χρόνο κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Τα αναλύσαμε, είπα την άποψή μου, αυτή είναι η δική σου. Θάνος Νάτσης. Ο λάθος. Δεν έχει κάποια ερώτηση. Δικέφαλος. Είσαι παρόν και στις τρεις προετοιμασίες του Αλμέιδα. Τρεις καλοκαιρινές και μια χειμερινή. Τι κλίμα εισέπρατε συνολικά από κάθε χρονιά? Είχε εντοπίσει κάποια μικρά καμπανάκια κινδύνου στη φετινή? Στη φετινή τα είχαμε πει και στα live που είχαμε κάνει. Κάθε μέρα κάναμε εκπομπή και σχόλια γράφαμε. Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν 26 παίχτες με κάποιες τραυματίες συνέχεια. Όχι συνέχεια, με κάποιες τραυματίες. Και 13 παίχτες ήταν μια ΑΕΚ. Τι δουλειά να κάνει, τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτή η δουλειά, τι ουσία μπορεί να έχει αυτή η δουλειά. Και το είπε και ο ίδιος Αλμέιδα πάλι χθες για την προετοιμασία. Δεν ήταν προς όφελο της ομάδας να έχει αποτέλεσμα. Αυτό. Συνεχώς εγώ τους παίκτες και ενδιάμεσα και προς το τέλος και μετά την προετοιμασία και έπρεπε να παίξει προγραμματικά. Άρα τι ουσία μπορεί να έχει προετοιμασία. Ιδανικότερη είπε ο ίδιος ότι ήταν αυτή του 22 που η ΑΕΚ είχε από την αρχή τον κορμό και πρόσθεσε την συνεχεία κάποιους παίκτες. Αλλά ο κορμός ήταν εκεί και δούλεψε από την αρχή. Είχε και ένα μάτς εβδομάδα. Ευνηδίασε και τους αντιπάλους γιατί δεν ξέρανε τον Αλμέιδα και την ΑΕΚ και όλο αυτό πήγε πολύ καλά. Αλλά θα πρέπει και ο Αλμέιδα και τα προπονητικά team και ο εκάστοτε προπονητής να προσαρμόζονται με τα δεδομένα που έχουν. Για μένα θεωρώ ότι ήταν λάθος να πάει η ΑΕΚ με τόσο μικρό roster στην προετοιμασία. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι ήταν λάθος. Θα μπορούσε να ζητήσει κάποιους παίκτες να αποκτηθούν νωρίτερα. Ή αν δεν ήταν δυνατόν και είχε αυτούς τους παίκτες μόνο, να διαμορφώσει έτσι το πρόγραμμα προετοιμασίας, ώστε εν συνεχεία όταν θα έρθουν να μπαίνουν σιγά σιγά ο καθένας με ειδικό πρόγραμμα, να δουλέψουν και όλοι μαζί περισσότερο και να παρουσιαστούν τουλάχιστον στα 4 πρώτα μάτς. Δεν ήταν εικόνα ομάδας που έχει δουλέψει και είναι και 3 χρόνια μαζί. Μην ξεχνάμε. Βγάζω έξω τους παίκτες μεταγραφές που ήρθαν πιο μετά. Και μπήκανε και λίγο, μπείτε να σώσετε την κατάσταση, όπως είναι ο Κοϊτά, ο Λαμέλα, στα 2 μάτς με την ΝΟΑ. Δεν βγάζω ασφαλή συμπεράσματα. Και κυρίως για το Λαμέλα, ότι, να πούμε την αλήθεια, ότι έπαιξε χθες για ένα ημίχρονο με ένα παίκτη μπροστά του που δίνεται φορ. Οπότε γύριζε προς τα πίσω, δεν είχε χώρο ο Λαμέλα να κινηθεί. Οπότε είναι και σε μια καινούργια ομάδα με την οποία δεν έχει δουλέψει πάρα πολύ καιρό και θεωρώ ότι δεν μπορούν να βγουν ακόμα ασφαλή συμπεράσματα. Καλησπέρα Τάσο, πώς αντέδρασε ο κύριος Ηλιόπουλος θες? Έντονα προβληματισμένος, αυτό γνωρίζω. Dimnestor 21, η δημοσιογράφη πρέπει να ρωτάει και να σας απαντάει ο κόσμος. Το βάλα το χεράκι σας. Το βάλαμε το χεράκι μας, ούτε παίζω μπάλα, ούτε αποφασίζω για στην ΑΕΚ. Και τα δύο ευτυχώς για την ΑΕΚ, από την αλήθεια. Χρήστος Οάκα, Τάσο καλησπέρα, μεγάλη αποτυχία με ευθύνες. Όπα, συγγνώμη, στο δικέφαλο, μετά τις προετοιμασίες έχω χάσει κάτι. Η οργάνωση αθλητικών εγκαταστάσεων της ομάδας πώς σου φαίνεται? Είναι σε καλό επίπεδο, αλλά πρέπει να βελτιωθούν και άλλο. Οι ομάδες πρέπει να εξελίσσονται κάθε χρόνο, να προσθέτουν πράγματα, να εξελίσσονται, να ακολουθούν τις επιταγές της σύγχρονης εποχής στο ποδόσφαιρο και να μην μένουν στάσιμες. Μετά το θέμα που μαθαίστηκε για την απουσία κοινού χώρου εστίασης στα Σπάτα, υπάρχει κοινός χώρος εστίασης, δεν υπάρχει ο χώρος για να παρασκευάζονται εκεί τα γεύματα. Γεύματα πάνε
και τρώνε και οι παίχτες ή παίρνουν στα σπίτια τους. Αυτό υπάρχει. Υπάρχει ένας χώρος που είναι εστιατόρια, δεν υπάρχει να παρασκευάζονται εκεί, να μαγειρεύονται εκεί τα γεύματα. Να πούμε την αλήθεια. Και φυσικά για την κακή κατάσταση των γηπέδων, είχα πει, είχα γράψει κιόλας νομίζω για την κακή κατάσταση των γηπέδων, ότι ήταν σε κακή κατάσταση και είχε δημιουργήσει πρόβλημα. Και το είχε εντοπίσει και ο Ματίας Αλμίδα, από όσο γνωρίζω από το ρεπορτάζ. Εσύ έχεις κάτι άλλο που σε ξενίζει? Είπα, θα πρέπει οι εγκαταστάσεις συνεχώς να εξελίσσονται. Ελπίζω τώρα με τη νέα ιδιοκτησία να δώσω μεγαλύτερο βάρος στην αθλητική εγκατάσταση των σπατών, αλλά και στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά περισσότερο στα σπάτα που είναι το καθημερινό σπίτι των παικτών. Και εκεί δουλεύει ο προπονητής με τους παίκτες. Θα πρέπει συνεχώς να εξελίσσεται και τουλάχιστον για μένα τα γήπεδα θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Ο χώρος δουλειάς της πρώτης ομάδας, της δεύτερης και των ακαδημιών. Ιδάλλως δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτα διαφορετικό σε επίπεδο καλής δουλειάς. Οτιδήποτε άλλο είναι αρνητικό για την ομάδα. Τελεία και παύλα. Προσωπικά δεν θα μου έκανε εντύπωση αν μάθαινα ότι και το γυμναστήριο είναι σε κακή κατάσταση ή έχει ελλείψεις. Δεν θεωρώ ότι έχει ελλείψεις. Νομίζω ότι από όσο γνωρίζω έχει όλα αυτά που χρειάζονται. Και των ακαδημιών και τη πρώτη ομάδα. Και τα όργανα αποκατάστασης επίσης. Αλλά όλα αυτά κατά τη γνώμη μου έχουν φαρδιά πλατιά γραμμένα τη μιζέρια του Μελισσανίδη. Τώρα ο Μελισσανίδη σε επίπεδο έργων μιλούν αυτά που έχει κάνει. Τώρα τι να πω εγώ, τι να πω. Πέρα από αυτά που έχει κάνει, που είναι πάρα πολύ σπουδαία όμως και το γήπεδο και το προπονητικό, όλα αυτά που έχει βοηθήσει πάρα πολύ να αποκτήσει η ΑΕΚ πολύ γρήγορα σε αυτή τη δεκαετία που ήταν, επιμένω, θα πρέπει συνεχώς τα κλαμπ να εξελίσσονται. Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά και στο επίπεδο των εγκαταστάσεων και στο brand και στο marketing, σε όλα τα επίπεδα συνεχώς θα πρέπει να εξελίσσεσαι γιατί γι' αυτό δουλεύεις. Επιστρέφω στη σειρά των ερωτήσεων. Θάνος Νάτσινα, το βρήκα. Τουλάχιστον ο άνθρωπος έκανε και μια ερώτηση στο μάγο για να έχουμε μια ιδέα τι μας ξημερώνει. Χατσαφής ώσπου να σβήσει ο ήλιος. Δεν θεωρώ ότι θα πάμε με χατσαφή ώσπου να σβήσει ο ήλιος. Λέω εγώ. Μπαλίτσα να βλέπουμε ο επόμενος. Πώς γίνεται να θεωρούμε καλό προπονητή έναν άνθρωπο που δουλεύει έναν τρόπο παιχνιδιού, ανεξαρτήτως παικτών που έχουμε ή ομάδας που αντιμετωπίζουμε, η εξέλιξη της ομάδας να είναι η χειρότερη δυνατή και ο ίδιος να παραδέχεται ότι δεν θα αλλάξει κάτι στον τρόπο δουλειάς του. Είναι ένα από τα αρνητικά θεωρώ που έχει ο Αλμέιδα. Έχει το δικό του πλάνο, συνεχώς το δουλεύει, επιμένει, δουλεύει στα κόκκινα, το έχω δει με τα μάτια μου. Πάει σε αυτό full. Σε plan B και plan C. Δεν το πιστεύει πάρα πολύ ο ίδιος και το έχει πει κιόλας και θέλει να εξελίσσει αυτό που πιστεύει ο ίδιος ότι σε αυτό είναι καλός και σε αυτό που μπορεί να ανταποκριθούν οι παίκτες του. Θεωρώ ότι αυτό δεν βοηθάει την ΑΕΚ, η δική μου κρίση. Συγγνώμη, αλλά όταν οποιοδήποτε προπονητής είναι μονοδιάστατος, αυτόματα σημαίνει ότι είναι κακός προπονητής. Δεν το θεωρώ τον Αλμέιδα κακό προπονητή, να πω την αλήθεια, γιατί έχει χτίσει σε αυτά τα δύο χρόνια μας έχει παρουσιάσει μια ομάδα που ήταν ανταγωνιστική για τον τίτλο και μην ξεχνάς το που ήταν η ΑΕΚ πριν τρία χρόνια. Οπότε κακό προπονητή δεν τον θεωρώ. Ιστερόγραφο και τα χαλασμένα ρολόγια δύο φορές την ημέρα δείχνουν τη σωστή ώρα. Αυτό για όσους στέκονται μόνο στο double. Δεν θεωρώ ότι μόνο το double. Στο double έκανε πάρα πολύ γρήγορα τρομερά πράγματα. Αλλά και πέρσι η ΑΕΚ έδειξε κάποια κομμάτια πολύ ανταγωνιστική για το πρωτάθλημα. Το πιστώνω, όπως και το πιστώνω εμπολής για τη διαχείριση και το πώς χάθηκε το πρωτάθλημα μαζί με τις ατομικές ευθύνες παικτών που έγιναν τραγικά λάθη. Αλλά νομίζω και στο κομμάτι της διαχείρισης ο Αλμίδα έχει τις δικές του ευθύνες, που είναι πολύ σημαντικές. Βλάση Τσάλας, Τάσο, καλησπέρα. Ποια πρέπει κατά τη γνώμη σου να είναι η εικόνα της ομάδας για να πάρθει η απόφαση να ξυλωθεί όλο το συλλογιακό οικοδόμημα της ΠΑΕ από τεχνικούς αθλητικούς διευθυντές μέχρι προπονητικό team? Ποια πρέπει να είναι η εικόνα? Θα πρέπει βασικά ο αρμόδιος, που είναι ο μόνο Μάριος Ηλιόπουλος, αποφασίζει για όλα αυτά. Να φτάσει στο ικανό χρονικό διάστημα να μπορεί να κρίνει για τη δουλειά του καθενός. Αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σωστά τους έδωσε χρόνο σε όλους. Έχει απαιτήσεις από όλους. Περιμένει από όλους αποτελέσματα και όταν πρέπει θα τους κρίνει. Επίσης έχουν φτάσει και στα δικά σου αυτιά όσα λέγονται για τον ανεκδίκητο Καρβουνίδη, το οποίο οι αποκαταστάσεις ήταν σε επίπεδο μυκής κακοποίησης των παικτών μας. Εύχομαι να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και τον Καρβουνίδη δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι. Ποδοσφαιριστές μου έχουν πει ότι τον θεωρούν τον κορυφαίο στην Ελλάδα στο κομμάτι των αποκαταστάσεων και σε όλα αυτά που δουλεύει, γιατί δεν μόνο οι αποκαταστάσεις, δουλεύει και σε ατομικό επίπεδο πάρα πολύ. Τον θεωρούν από τους κορυφαίους στην Ελλάδα και εφόσον το λένε οι παίχτες που είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι. Τώρα, η δική μου άποψη που δεν μπορεί να έχει και υπόσταση, γιατί δεν δουλεύω μαζί του και δεν είμαι ειδικός, νομίζω ότι οι παίκτες λένε όλη την αλήθεια.
Ο φίλος ο Πανάγος. Καλησπέρα, Τάσο. Ο Λιούμπιτς ήταν πολύ κακός. Υπάρχει περίπτωση αν δεν έρθει αριστερό μπακ να μεταφερθεί αυτός εκεί. Ούτε στην Ταμού του άρεσε να παίζει εκεί, αλλά τον βάζανε. Δεν θεωρώ. Δεν θεωρώ ότι ο Λιούμπιτς να μην έρθει αριστερό μπακ και ο Λιούμπιτς να γυρίσει, να υπολογίζεται και αυτός ως αριστερό μπακ, εφόσον υπάρχουν πλέον λίγα παιχνίδια και έχουμε δύο, τον Πίλιο με τον Χατσαφή, που θα είναι πολύ αρνητικό να μην έρθει αριστερός μπακ. Δεν νομίζω. Τώρα, αν γίνει σε κάποιο μάτς χρειαστεί, όπως το κάνει και στο πρώτο μας με τις Κάλδες, έτσι θα το κάνει και ξανά ο Αλμίδα. Το 2 δεν είναι ερώτημα. Το 3, θεωρείς πως θα φύγει ο Πινέδα τώρα που αποκλειστήκαμε? Εγώ θα μείνω με αυτό που είπε ο ιδιοκτήτης. Και το έχει πει δύο φορές στον παίκτη, η μία παρουσία και του μάνατζερ του, και το έχει πει και στο εξώδικο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πούμε. Τώρα να γίνει κάτι άλλο, κάποια έκπληξη, δύσκολο. Δύσκολο, αλλά δεν μπορώ να δω και τι θα γίνει από τώρα στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή μένω με αυτό που έχει πει η ιδιοκτησία. Και στα δύο τελευταία παιχνίδια έχει παίξει ο Πινέδα. ΑΕΚ 1924, καλησπέρα, καλησπέρα. Τάσο, φυσικά το πήγα σε ρί από χθες μέχρι τις 6 το πρωί και δεν πήγα δουλειά τόσο κομμάτια που ήμουν. Όπως διαβάζει τα σχόλια κόσμου και ακούς τον κόσμο, έλεγε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αγωνιστικά στην ομάδα και δε στον Αλμίδα με τις επιλογές και τις μη μεταγραφές. Ο κόσμος έπεσε μέσα σε όλα ακόμα μια φορά. Το πότε υπόθηκαν αυτά, ότι υπάρχει αγωνιστικό πρόβλημα, το είδαμε. Το είπαμε και από το πρώτο επίσημο μάτς, σε όλα τα παιχνίδια τα επίσημα φέτος. Τώρα δεν νομίζω ότι κάνουμε διαγωνισμό ποιος θα το πει πρώτος, ποιος θα το εντοπίσει πρώτος. Το θέμα είναι τι γίνεται. Ο κόσμος λέει από χθες ότι για να σωθεί η χρονιά πρέπει να φύγουν Κονέχου, Κουχάρσκι, Άλβες, Ναλιτζής και Αλμίδα. Εσύ τι λες, έχει δίκιο άδικο ο κόσμος? Από αυτούς που είπες τώρα, προφανώς και βασικό ρόλο στο σχεδιασμό έχει και στις αποφάσεις έχει ο Αλμίδα με τον Κονέ σε πολύ βασικό ρόλο. Όχι τόσο ο Κουχάρσκι με τον Άλβες. Καλά, εκτός βγάζει τον Αλιτζή, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τις αποφάσεις, είναι καθαρά διεκπαιρετικός ο ρόλος του στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν έχει να κάνει κάτι με αποφάσεις. Το αν έχει δίκιο ή άδικο ο κόσμος, εφόσον δεν πηγαίνουν τα πράγματα καλά, υπάρχει πρόβλημα και στις αποφάσεις για το αγωνιστικό και στο σχεδιασμό και στα στελέχη. Οπότε, αν πηγαίνει άσχημα η χρονιά και υπάρχουν άσχημα αποτελέσματα, προφανώς και θα γίνουν αλλαγές. Ιστερόγραφο είναι ο ίδιος κόσμος που στο Double Fantasy συνέχεια Αλμίδα αριθμικά όπως και πέρσι το ίδιο όλη την χρονιά και ας έχασε το πρωτάθλημα όπως το έχασε. Ο κόσμος είναι ελεύθερος να φωνάζει ό,τι θέλει. Άμα θέλει να φωνάξει Αλμίδα και θεωρεί ότι αυτό είναι, τον εκφράζει και θέλει να επιβραβεύσει τον προπονητή, θα το κάνει. Στα δύο τελευταία εντός έδρας παιχνίδια έχει γιουχάρει. Για μένα ορθώς, όσο και αν ξενίζει κάποιος μέσα στην ομάδα ή ακόμα και τον ίδιο τον Αλμίδα. Είναι η δημοκρατική έκφραση του κόσμου, δεν βλέπει κάτι ωραίο, γιουχάρει. Και προχωράμε έχοντας αυτό το δεδομένο ότι αυτή η εικόνα δεν αρέσει στον κόσμο. Η ΑΕΚ είναι για τον κόσμο, δεν είναι για μένα, δεν είναι για τον Αλμίδα, δεν είναι για τον Ηλιόπουλο, δεν είναι για κανέναν στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι για να ικανοποιεί τον κόσμο της. Αν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, υπάρχει πρόβλημα και θα πρέπει να λυθεί. Punk rock. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να αλλάξει προπονητής? Μακάρι να μην αλλάξει, να έρθουν θετικά αποτελέσματα και να γυρίσει όλο αυτό. Αλλά αν αλλάξει, σημαίνει ότι θα έχουν πάει πολύ άσχημα τα πράγματα. Ο Τόνι Μοντάνα, γεια σου φίλε, η ΑΕΚ έχει κάμια δεκαριά παίκτες άνω των 32 ετών. Έχει 12-13 μεσοπιθετικούς, έχει ανανεώσει ο Αλμίδα Χατζαφή, Άμραμπατ και Κάλενς. Έφερε με τριετές συμβόλαιο παίκτη πολυτραυματία 32 ετών. Υπάρχει λογική για σένα και πώς το αποδέχεται η διοίκηση αυτό? Για μένα είπα και για τις ανανεώσεις ότι πιθανότατα οι τρεις ανανεώσεις να εγκλώβησαν την ΑΕΚ με τα γραφικά. Για τον Λαμέλα και τον Περέρα, ο ίδιος αποφάσισε ότι αυτοί οι παίκτες του κάνουν για να έρθουν να κάνουν διαφορά επιθετικά. Γενικότερα επιθετικά κάνει. Θέλει πάρα πολλούς ποιοτικούς παίκτες, αφήνει πολλές ελευθερίες στους παίκτες του Αλμίδα και θέλει να φέρνει παίκτες οι οποίοι έχουν ποιότητα για να κάνουν τη διαφορά. Έτσι κινήθηκε και αυτό το καλοκαίρι. Αν μπορούσε να υπάρχει και μια ισορροπία αντίστοιχα πίσω, θα ήμουν πολύ πιο σύμφωνος. Τώρα για το πώς θα αποδέχεται η διοίκηση αυτό, εξ αρχής η διοίκηση Λιόπουλου έδωσε τον Αλμίδα να καταλάβει ότι είναι εδώ για να τον στηρίξει, για να του φέρει τους παίκτες που χρειάζεται για να γίνει η ΑΕΚ ξανά πρωταθλήτρια. Δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο. Και με την εντολή στα στελέχη να κάνουν αυτά που πρέπει για να φέρουν παίκτες που θα κάνουν αυτή τη διαφορά που θέλει ο Αλμίδα. Πέτρος Στέφας, να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι υπέρ του να φύγει ο Αλμίδα. Τα προβλήματα όμως έχουν φανεί από πέρσι. Η απόδοση έχει μειωθεί κατακόρυφα. Γιώμες να βρουν τον Γκαρσία, αυτοματισμοί 0, πίεση ελάχιστη.
Πολλά λάθη, κάθε επίθεση του αντιπάλου με ρίζει γκολ, καμία αγωνιστική εξέλιξη. Τάσο γνωρίζει που οφείλεται. Αυτή η ηλικία των παικτών που δεν μπορούν να αποδώσουν. Και αν ναι, γιατί δεν έγιναν τα απαραίτητα ώστε να υπάρξει ανανέωση που επιβάλλεται. Περίμενα περισσότερη ανανέωση. Περίμενα παίκτες οι οποίοι θα είναι περισσότερο μέσα στο πλάνο του Αλμέιδα να υπηρετήσουν αυτό που θέλει, το πολύ πιεστικό, το πολύ απαιτητικό. Νομίζω το πιο ανησυχητικό για μένα είναι ότι τα διαστήματα της ΑΕΚ στο pressing έχουν μειωθεί. Το οργανωμένο pressing είναι μικρότερο όσο περνά το διάστημα και νομίζω ότι αυτό, έτσι όπως έχει στηθεί η ΑΕΚ, είναι όλο ένα και πιο ανησυχητικό. Σλίβερ 21, από ό,τι θα έρθει ο επόμενος προπονητής, απάντησε παραπάνω. Καλησπέρα Τάσο, πιστεύεις ότι Βίντα μου, Κουντή και Κάνες πρέπει να λογίζονται οι βασικοί μας στην άμυνα ή σαν καλές αλλαγές σε rotation? Να πω την αλήθεια ότι ο Βίντα με έναν γρήγορο αμυντικό δίπλα θα μου ήταν πάρα πολύ ταιριαστό δίδυμο. Ή και ένα διαφορετικό δίδυμο. Να πω την αλήθεια. Μήπως έπρεπε η δυνάμωση της ομάδας να ξεκινήσει από την άμυνα με δύο νέα πρωτοκλασσά τα στόπερ, γιατί επενδύσαμε τόσο πολύ μισοεπιθετικά και όχι μισοαμυντικά? Το απάντησα ακριβώς πριν. Δεν υπάρχει ισορροπία λίγο στην ενίσχυση της ομάδας σε αυτό το κομμάτι. Ο Θοδωρής ο φίλος, Τάσο καλησπέρα. Το 2022 Βίντα μου, Κουντή, Γιόνσον, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον ήρθαν με μεταγραφή. Όχι όλη μεταγραφή. Μπήκαν βασικοί και άλλαξε εικόνα όλης της ομάδας με αποτέλεσμα double. Δηλαδή νέα ομάδα κατά 6-11. Πέρσι ανανέωση σε βασικούς ήταν 0-11 με τα γνωστά απογοητευτικά αποτελέσματα. Προς το παρόν έχουμε δύο νέους ενδεκαδάτους, τερματοφύλακα Γελιλούμπιτς, και ελπίζουμε να γίνουν βασικοί Κοϊτά, Λαμέλα, Περέιρα. 5-11 δηλαδή, νέοι σε σχέση με πέρσι. Πιστεύεις πως αυτοί αρκούν για να γίνουμε πάλι πρώτοι? Σε ρωτάει γιατί ο τωρινός προπονητής δήλωσε πως δεν θα πάρει άλλους με εξαίρεση ένα φορ, με εκτίμηση. Απάντησα πριν. Αν η ΑΕΚ πάρει μόνο φορ, θεωρώ, έτσι όπως την έχω δει και έτσι όπως εκτιμώ ότι θα κινηθεί η σεζόν, ότι θα έχει πρόβλημα. Ακόμα και με μία διοργάνωση. Θα έχει πρόβλημα. Λιάκος, δυστυχώς θα προσπαθούμε να σχηματίσουμε τα σημάδευτα στο τελευταίο μάτι, συνειδητοποιώντας τα λάθη στις συνθέσεις. Είναι έργο που έχουμε ξαναδεί. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το γιατί ο Αλμέιδα τόση εμπιστοσύνη στο Μουκουντή, μιλώντας για ένα παίκτη ο οποίος έχει να παρουσιάσει κάτι καλό 1,5 χρόνο και με τις τοποθετήσεις του δημιουργεί σύγχυση αμυντικά. Η δεύτερη ερώτηση είναι για ποιο λόγο, ενώ έχεις όλο το ελεύθερο με τα γραφικά να κάνεις κινήσεις, επιλέγεις να πάρεις τόσα 8 ροδεκάρια και όχι 4 και άμυνα. Καλό υπόλοιπο διακοπών σε όλους. Για το Μουκουντή, είπαμε ότι ο Μουκουντή, το είπα και στο προηγούμενο βίντεο, ότι μετά την επιστροφή του από το κόπο Αφρικά είναι άλλος άνθρωπος. Και αυτό εφόσον παίζει, δημιουργεί πρόβλημα. Τον Γκάλενς δεν τον θεωρώ έναν επίπεδο Μουκουντή της πρώτης χρονιάς, για να πω την αλήθεια. Ο Βίντα κάθε χρόνο προσθέτει ένα χρόνο, πέρσι ήταν εξαιρετική χρονιά, φέτος έχει προσθέσει άλλη μια χρονιά, είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος, ένα χρόνο πιο επιβαρημένος, με ελάχιστη ξεκούραση γιατί είχε την προετοιμασία για το Euro, είτε έπαιξε είτε δεν έπαιξε τις προπονήσεις και την προετοιμασία την έκανε. Το λέω για να προλάβω κάποια σχόλια. Θυμηθείτε ότι ήταν και στο Μουντιάλ, όλες αυτές τις επιβαρύνσεις που έχει και με τα μάτς των εθνικών. Από εδώ και πέρα δεν έχει μάτς, αλλά επιβάρυνση υπάρχει ήδη. Οπότε θεωρώ ότι θα έπρεπε λίγο αμυντικά η ΑΕΚ να το δει διαφορετικά. Όπως είχαμε πει και νωρίτερα, ότι στο δεξί άκρο της άμυνας θα πρέπει η ΑΕΚ να αναβαθμιστεί. Δηλαδή, εξαιρετικό όλα τα χθες, ο καλύτερος παίκτης ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι μέσα στη χρονιά η ΑΕΚ θα πρέπει να στηρίζεται σε ένα δεξιό μπακ, ο οποίος θα ήταν υψηλού επίπεδου, με τον Λάζαρο να στηρίζει από κοντά. Όχι αυτό που έγινε δηλαδή. Ο ΑΕΚ μόνο. Καλησπέρα Τάσο, υπάρχει σαφή ιεραρχία στην ΠΑΕ, π.χ. Κονέ, Κουχά και Ματίας ή οτιδήποτε άλλο. Σαν ότι η ΠΑΕ λειτουργεί λίγο δημόσιο, λίγο απομονωμένο το κάθε τμήμα και προσπαθεί ο καθένας να πείσει για τα δικά του τον boss. Το τελευταίο που λες δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν είμαι μέσα, δεν είμαι στις συζητήσεις, δεν ξέρω το τι έκανε ο Μελισανίδης που ήταν διαφορετικού τύπου boss όπως λες και τι κάνει τώρα ο Ηλιόπουλος. Αυτά τα ξέρουν μόνο οι παρόντες. Πάντως για την ιεραρχία είπαμε και πριν το πώς λειτουργεί λίγο το πράγμα. Ο ΑΕΚ 21, Τάσο, καλημέρα και χρόνια πολλά. Είναι δεύτερο καλοκαίρι που η ΑΕΚ αποτυχάνει στον πρώτο μεγάλο στόχο της. Μην ξεχνάμε την Αντβέρπ. Περιμέναμε 3 μήνες στο Γιαννούλη. Τώρα περιμένουμε 2 μήνες στον Κορέα. Δεξιά ξεβολευτήκαμε με τον Ντουμπάτζο. Μπορεί να ξεβολευτήκαμε. Και σας το πέρα δεν κουνιέται φίλο. Υπάρχει πρόσθεση να πει κάποιος στον Αλμέιδα ότι δεν μπορεί να μείνει κολλημένος ο παίκτης που δεν είναι πια στο επίπεδο που είναι στο double. Βίντα μου, Κουντή, Σιμάνσκι, Χατσαφή. Υπάρχει πρόσθεση να ασχοληθεί με τα μεταγραφικά άλλοι πιο ικανοί και πιο εξειδικευμένοι από τον Ματίας. Ο Ματίας έχει πολύ μεγάλο ρόλο
και στο να έχει κάποιες επαφές με παίκτες που ξέρει, αλλά και στο να εγκρίνει. Ο ίδιος είπε και μάλιστα για φόρο ότι είχε δει πάνω από 30 παίκτες. Αλλά υπάρχει και τμήμα στην ΑΕΚ μεταγραφικό. Με συγκεκριμένους ανθρώπους, συγκεκριμένα στελέχη που δουλεύουν κάθε μέρα, φέρνουν περιπτώσεις, εντοπίζουν ή δεν εντοπίζουν. Εκεί η συνεργασία τους, αν δεν είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι τόσο πολύ. Θα δούμε. Κρίς 2121, μήπως ήρθε η ώρα και οι δημοσιογράφοι να κάνετε κάποια σοβαρή κριτική, και δεν μιλάω για σεοπαίδωση αλλά για κριτική. Από το Δεκέμβριο ο Ματίας έχει κάνει μπαράζ λαθών με αποτέλεσμα να χαθεί ένα πρωτάθλημα που δεν χανόταν και απλά τώρα είναι το πικ. Για τα στελέχη θα μιλήσατε, για τον μεταγραφικό σχεδιασμό, για το τι δουλειά έχει ο Γιάννης Παπαδόπουλος ακόμα μέσα στην άκρη μεταγραφές. Είπαμε πριν για τα στελέχη, έχω απαντήσει και στα προηγούμενα βίντεο και στο σημερινό. Τι άλλο περισσότερο να πω για στελέχη. Τα λέμε από πέρσι. Τώρα για τα υπόλοιπα που λες. Είναι στελέχη στην ομάδα, κρίνονται, ο νέος ιδιοκτήτης θα κρίνει, έχει δώσει χρόνο να δουλέψουν, να φέρουν αποτελέσματα και από αυτό το κομμάτι της δουλειάς που έχουν θα κριθούν αν θα μείνουν ή όχι. Κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα γίνουν αλλαγές μες στην ΑΕΚ. Το τοποθετώ λίγο μετά το τέλος των μεταγραφών που είναι μέσα στα μέσα Σεπτέμβρη. Εκεί τοποθετώ τις κρίσεις του κ. Λιόπουλου και τις πιθανές αλλαγές, να πω την αλήθεια. Καλημέρα Τάσο. Αν ο Λιόπουλος θέλει όντως να πάει πολύ ψηλά την ομάδα, δεν πρέπει να πιάσει τον Αλαμέιδα, αν τον κρατήσει και να του πει ότι πρέπει η παστησία να γίνουν απαραίτητες κινήσεις αναβάθμισης και ας αφαιθεί π.χ. ελεύθερος ο Χατζησαφή, παρότι πριν λίγο τον ανανέωσαν. Τέρμανση συναισθηματισμοί, αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τέτοιος άνθρωπος ο κ. Λιόπουλος, ούτε τέτοιος ο ιδιοκτήτης και γενικότερα ιδιοκτήτες. Δηλαδή και ο Μελισσανίδης πριν δεν νομίζω ότι έρχεται τον Αλαμέιδα και το έλεγε. Πρέπει να πάρουμε μεταγραφή εκεί, να πάρουμε παίκτη εκεί. Γίνεται πράγμα στελέχη, γίνεται ανάλυση, γίνεται μελέτη και πάντα σε συνεννόηση με τον προπονητή και θεωρώ ότι τον εκάστοτε προπονητή γίνονται πράγματα. Τώρα για το Χατζαφή, εμένα με νοιάζει να έρθει ένα αριστερό μπακ υψηλού επίπεδου που θα αναβαθμίσει τη θέση. Από εκεί πέρα, τι θα γίνει, Χατζαφή μπορεί να πάει και πιο πίσω στο rotation και να βοηθάει και σε άλλες θέσεις. Δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα η υπόθεση Χατζαφή. Δύο, Πινέδα, νομίζω ότι δεν ξεκίνησε για αγωνιστικούς λόγους ή επειδή το μυαλό είναι αλλού. Αν ισχύει το δεύτερο, ήδη το πληρώσαμε σε μεγάλο βαθμό και θα συνεχίσουμε να το πληρώνουμε. Δεν νομίζω. Αν ο Αλμίδα εκτιμούσε ότι το μυαλό του Πινέδα είναι αλλού, δεν τον βάζει καθόλου. Έπαιξε βασικό στην Αρμενία. Χθες ήθελε κάτι διαφορετικό μπροστά από το Σιμάνσκι και ο Αλμίδα, γι' αυτό έπαιξε με δύο, με Λιούπιτς και Μπάνταλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από τον Πινέδα αυτή τη στιγμή. Ο φίλος ο Σταύρος, καλησπέρα Τάσο, η διοίκηση της ΑΕΚ έχει σκοπό να αναλάβει τις ευθύνες της. Είναι αποφασισμένη να μείνει αμέτωχη στον τρόπο με τον οποίο ο Αλμίδα κατάφερε να την κάνει χειρότερη από όταν τα play-off πριν τρεις μήνες. Αμέτωχη δεν είναι. Κάνει αυτό που πρέπει. Δίνει χρόνο στον προπονητή, του δίνει χώρο να διορθώσει αυτά που δεν πάνε καλά και από εκεί και πέρα, αν δει ότι έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω, θα κάνει αυτά που πρέπει. Έτσι, και νομίζω πολύ σωστά το κάνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τρία μάτς προαθλήματος βατά. Είναι μια ευκαιρία για τον Αλμίδα να δείξει καλύτερη εικόνα η ομάδα, να γυρίσει το χαρτί και το κλίμα. Και από εκεί και πέρα να βοηθήσει και την διοίκηση να ισορροπήσει λίγο η κατάσταση. Α δούμε. Άρα, έχω 21 τάσο. Ισχύει το Μελισσανίδης έχει μεταφέρει εντόνως στον Ηλιόπουλο να μην διανοηθεί να διώξει τον Αλμίδα και ότι αν το κάνει θα έχει άλλους είδους συνέπειες. Ό,τι να είναι. Τι είναι αυτό τώρα. Να μην διανοηθεί ο Μελισσανίδης στον Ηλιόπουλο. Παιδιά, λίγο σοβαρότητα. Ελίας, καλησπέρα. Τάσο, αυτή τη στιγμή έχει τεθεί θέμα Αλμίδα εντός διοίκησης. Υπάρχει προβληματισμός, γίνονται συζητήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και πολύ σωστά υπάρχει προβληματισμός. Ο Τζορτζ Πιέ, καλημέρα. Τάσο, πριν από λίγο καιρό έχει γράψει ότι μετά το μάτσο Καρισιάκη ο Αλμίδα είχε πει στους συνεργάτες του ΙΑΕΚ που ξέραμε πέθανε, είτε αλλάζουμε όλα ή φεύγουμε. Τρεις μήνες μετά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ανανέωσαν οι ίδιοι μέτροι παλέμαχοι και δίπλα τους ήρθαν περισσότερο παλέμαχοι. Ένα μάτσο καπί χωρίς ανάση, χωρίς όρεξη και χωρίς κίνητρο. Μαζέψαμε ένα σωρό μετριότητες με αποτέλεσμα το ρόστερ να είναι μεγάλο και όχι ποιοτικό. Αλλά όχι ποιοτικό. Κάναμε ανούσεις κινήσεις εντυπωσιασμού και ξεχάσαμε την ουσία. Ασχολούμαστε με τον Ζαμπαλά και τον Σικαμπάλα και η ομάδα πήγε να παίξει στα προκριματικά με το δεύτερο φόρο εμένα. Ισχυρή μας μάρα να το μάρα μας. Εντάξει. Στην απογοήτευση με αυτά που βλέπουμε στο γήπεδο. Με τα αποτελέσματα και με την εικόνα,
τα έχεις τώρα ισοπεδώσει όλα, τα έχεις βάλει τώρα. Δεν μπορώ να σε, να σε κατηγορήσω, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, θα γίνουν και αυτά. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα σωρό μετριότητες. Η ΑΕΚ με τρεις προσθήκες νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει την εικόνα της Άρτιν και να γίνει σωστή η διαχείριση από τον coach. Ο Αρχαίος 21, αν θα παραιτηθεί ο Αλμέιδα, δεν ξέρω αν δει και ο ίδιος ότι δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, νομίζω ότι θα το πράξει. Αρχαίος 21, τάσο, υπάρχει κάτι στο οποίο έχει βελτιώσει ο Αλμέιδα την ομάδα μετά τη χρονιά, τον double. Μετά τον double, αν έχει βελτιώσει πράγματα. Η ΑΕΚ έδειξε κάπως ανταγωνιστική στην Ευρώπη που δεν το είχε πέρσι. Από εκεί και πέρα, με περισσότερο ανταγωνισμό, με περισσότερες ομάδες δηλαδή, στο ποτάλμα ήταν η ΑΕΚ ανταγωνιστική μέχρι το τέλος, αλλά έχει χάσει ένα ποτάλμα μόνη της. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό στο κύπελο. Παταγώδης αποτυχία. Παίκτες πέρσι που ήταν καλύτεροι από τον double είναι ο Βίντα και ο Ηλίασον μόνο για μένα. Από νέους, τίποτα. Καλύμπρι 10. Καλημέρα, η ομάδα βγάζει μια ανασφάλεια αμυντικά με τα ίδια στόπερ και χαφ. Βίντα μου κουντί, Κάλεν, Σιμάνσκι. Δεν πρέπει να έρθουν οι παίκτες και πώς θα γίνει αυτό αν δεν έρχονται προτάσεις για τους προαναφερθέντες. Το ρόστερ πλέον έχει φτάσει στους 30 για μια διοργάνωση. Τα πες όλα, συμφωνώ, τα είπα και εγώ πριν, οπότε να μην κουράζω. Κονέ 21. Τάσο, καλημέρα. Πώς γίνεται η ομάδα να μην έχει αριστερό μπακ και αυτός που είναι στον πάγκο να λέει πως η ομάδα χρειάζεται μόνο φορ, γιατί δεν γίνονται μεταγραφές, πρέπει να φύγει το συντομότερο. Το είπαμε. Και για το αριστερό μπακ, και πάμε στην τελευταία. Φτάσαμε κοντά στην ώρα. Άισμαν, ισχύει ότι στην Αρμενία υπήρξε επεισόδιο Αλμίδα με Ιρανό και Βίντα και γι' αυτό ο Κάλενς έπαιξε αριστερό μπακ. Άλλο ό,τι να είναι. Και γιατί έπαιξε ο Βίντα, αφού ήταν στο επεισόδιο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει απογοήτευση. Λίγο να φιλτράρουμε και αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Αναλαμβάνω, καταλαβαίνω ότι υπάρχει απογοήτευση. Είναι μεγάλη πίκρα. Είναι ντροπή για την ΑΕΚ. Επουδενή δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι η ΑΕΚ σε ένα καλοκαίρι με αντίπαλο την Εσκάλδες από την Ανδώρα, με την ΝΟΑ από την Αρμενία δευτεραθλήτρια και τώρα θα παίζει με την Ρουζομπερόκα από τη Σλοβακία και σε αυτή την ευτυχή συγκυρία του καλοκαιριού να έχει τέτοιες από τέτοιες καραμπόλες, να έχει τέτοιους αντιπάλους και πολύ καλές κληρώσεις να είναι 15ος εκτός Ευρώπης. Είναι πολύ μεγάλη απογοήτευση. Και άλλοι θέλουν το κεφάλι του προπονητή. Το συζητάμε, υπάρχουν επιχειρήματα, αγωνιστικά κριτήρια, όλα αυτά. Όχι ανθρωποφαγίες, όχι ισοπαίδωση. Τα βάζουμε κάτω, συζητάμε, απαντάμε σε ερωτήσεις, αλλά να μην ξεφεύγουμε, να υπάρχει ένα επίπεδο για να βγει και ένα συμπέρασμα και για εσάς, να μην σας κουράζουμε. Αυτά. Απάντησα σε όλα όσα μπορούσα. Δύσκολες μέρες για την ΑΕΚ. Μακάρι να βρει τον βηματισμό της, να ξαναισχύσει η κατάσταση. Κανείς δεν θέλει να χαλάσει αυτό που ζήσαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Να ξαναβρει λίγο και η Φιλαδέλφια τη φλόγα της. Δύσκολος Αύγουστος και με απώλειες παιδιών. Νίκος Ξηροκώστας, μια τεράστια μορφή του οπαδικού κινήματος στην Ελλάδα, όχι μόνο στην ΑΕΚ. Ένας οπαδός σύμβολο για όλη την χώρα, για την αφοσίωσή του, για την αγάπη του. Λίγοι μετρημένοι στα δάχτυλα φτάνουν σε αυτά που έκανε και στην αγάπη που είχε ο Νίκος για την ΑΕΚ. Και θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για το πώς πρέπει να λειτουργούμε, να σκεφτόμαστε, να στηρίζουν οι οπαδοί την ΑΕΚ. Συμπαράσταση και συλληπιτήρια στην οικογένειά του είναι η μόνη που δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Και μακάρι να είναι και περισσότεροι και από την ΑΕΚ, να μην ξεχαστεί ποτέ το παράδειγμα του Νικόλα. Αυτά. Σας καληνυχτίζω, να περνάτε καλά και να βγούμε γρήγορα από το τούνελ στο φως. Καλό βράδυ.